Φραντζέσκα Ιδρέου, Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας. Κυρία Ιδρέου, εάν θέλετε να μας δώσετε μία αίσθηση που είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην αγορά, είναι ένας από τους βασικούς προβληματισμούς το κόστος για τους παραγωγούς. Επομένως, να κάνουμε ένα cut. Δεν θέλω να μιλήσω για το κόστος. Δεν είναι δική μου δουλειά. Ωραία, εντάξει. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο με ό,τι έχει να. Να μιλήσουμε γενικότερα για την κατάσταση στη γεωργία και τα θέματα. Σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις, θα ήθελα να μου πείτε κάποια πράγματα και πού κινούμαστε ως προς αυτή την κατεύθυνση στην Ελλάδα, ως προς το κομμάτι δηλαδή της αφομοίωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και μια σειρά από νομοθετήματα τα οποία έπονται της Πράσινης Συμφωνίας. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση και διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις, έχει θέσεις και προτάσεις πάνω σε αυτό. Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη αγωνία, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που θα κληθούν να εφαρμόσουν όλες αυτές τις πολιτικές και όλες αυτές τις αποφάσεις, για το πόσο έτοιμοι είναι, για το πόσο ενημερωμένοι είναι, για το τι ακριβώς χρειάζεται, ποιος πρέπει να είναι ο δικός χάρτης για να φτάσουμε τελικά στο ζητούμενο αποτέλεσμα. Επομένως, πώς βλέπετε να κινείται η αγορά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Χρειαζόμαστε ενημέρωση. Χρειαζόμαστε να έρθουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κοντά, να ανταλλάξουν απόψεις, να γνωρίσουν καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει και τι έρχεται και να βρεθούν οι λύσεις εκείνες που θα διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση.